Είναι ένας τρελός, τρελός κόσμος. Γεια σας και καλό μήνα. Θα αρχίσουμε με μια ενδιαφέρουσα είδηση. Τα Ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη έπληξαν για τρίτη φορά στο χτες το βράδυ, για τρίτη φορά μέσα σε ένα μήνα, μια αεροπορική βάση κοντά στη Λατάκια, στη βορειοδυτική Συρία. Στόχος, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ήταν η καταστροφή ενός φορτίου με πυράβλους που είχε αποδέχτη τη λιβανική σιητική οργάνωση Χεζμπολάχ. Αυτό τουλάχιστον μετέδωσε το αραβικό δίκτυο Al Arabiya χτες το βράδυ. Την είδηση επιβεβαίωσαν οι Σύριοι αντάρτες, όπως ήταν φυσικό, και ο Αμερικανός αξιωματούχος που υποστήριξε στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN όλα αυτά που σας είπαμε, ότι έπληξαν βάση πυράβλων, όχι βάση, βάση που φυλάγονταν πύραυλοι, ρωσικοί πύραυλοι, που είχαν για τελικό αποδέχτη την οργάνωση Χεζμπολάχ στο Λίβωνα. Το Ισραήλ βέβαια έχει αρνηθεί να επιβεβαιώσει το χτύπημα. Κατά το παρελθόν βέβαια το Ισραήλ έχει πλήξει παρόμοιες στόχους, όπως υποστήριξε και η μη κατονομαζόμενη αμερικανική πηγή. Επικαλούμενο αποκλειστικές πηγές στο αραβόφωνο δίκτυο, μετέδωσε πως ένας βομβαρδισμός που είχε στόχο ένα φορτίο με πυράβλους εδάφους αέρος, που προορίζονταν για τους Χεζμπολάχ στο Λίβανο, που μάχονται στο πλευρό των Συριακών δυνάμεων εναντίον των ανταρτών. Το CNN, πάλι επικαλούμενο μη κατονομαζόμενη πηγή της Αμερικανικής κυβέρνησης, επισήμανε πως την επίθεση πραγματοποίησαν Ισραηλινά μαχητικά, λαμβάνοντας στο στόχο τους πυράβλους κτλ. Νωρίτερα, η γνωστή πρακτόρικη μη κυβερνητική οργάνωση Συριακό Πρακτορείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είχε κάνει λόγο για πολλές εκρήξεις που είχαν σημειωθεί τις πρώτες πρωινές ώρες σε βάση στη Λατάκια. Εκείνο που έχουμε να θυμίσουμε ότι είναι η τρίτη αεροπορική επιδρομή που έγινε στη Συρία από το Ισραήλ μέσα σε διάστημα ενός χρόνου. Η Λατάκια είναι ένα από τα προπύργια του Σύρου Προέδρου Μπασάρ Αλ-Άσαντ και σημαντικό λιμάνι όπου ζει μια πλειοψηφία από Αλαουίτες, μια κοινότητα Αλαουιτών. Επίσης θέλω να σας πω ότι η επίθεση εντελώς συμπτωματικά έγινε καθώς οι πληροφορίες από τη Συρία αναφέρουν ότι ολοκληρώθηκε τουλάχιστον στο πρώτο στάδιο, όπως είχε ανακοινωθεί, η καταστροφή των χημικών όπλων που έπρεπε να καταστραφούν σύμφωνα με τις εντολές των Ηνωμένων Εθνών και όλα αυτά. Αυτή η είδηση έτσι μου ήρθε, ας το πούμε, κουτί, γιατί χτες διάβαζα και είδα και στο διαδίκτυο και το έχω φέρει μαζί μου, να το δούμε όλοι μαζί, τι γίνεται με αυτή την περίφημη διαδικασία, την ειρηνευτική διαδικασία που έχει τόσο πολύ διαφημιστεί. Όσες διαδικασίες και αν έχουν γίνει για την προετοιμασία της, σκεπάζονται από πυκνό νέφος ομίχλης. Και όμως είχε γίνει πάρα πολύ θόρυβος Ταρατατζούμ και τα λοιπά τον περασμένο Ιούλιο, ότι οι ειρηνευτικές συνομιλίες Ισραηλινών-Παλαιστινίων θα επαναλαμβάνονταν. Οι περισσότερες επαφές είχαν γίνει χωρίς να είναι παρόντες αξιωματούχοι, αλλά παράγοντες. Και όλα μετά τις εξαγγελίες του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Τζον Κέρι, ιδιαίτερα μετά τη συνάντηση του Κέρι στο Παρίσι με τον αξιωματούχο του Αραβικού Συνδέσμου Νασίφ Χάτα. Πάντως και τότε είχε διαπιστωθεί πως δεν υπήρχαν πληροφορίες για θετική πρόοδο. Στο διαδίκτυο λοιπόν αλλιεύσαμε μια διάλεξη που έγινε στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια, μάλλον στο Πανεπιστήμιο του Όστιν, από έναν καθηγητή του Πανεπιστήμιου του Κολούμπια, τον Γιώζεφ Μασάντ, και θα ήθελα να δούμε το βίντεο, γιατί
είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντες οι απόψεις και θα τις συσχετίσουμε με την προηγούμενη είδηση του βομβαρδισμού. Μπορούμε να το δούμε. My talk this evening is titled Peace is War. Ever since its colonial project was set in motion, Zionism has insisted. Αυτός είναι λοιπόν ο καθηγητής Joseph Massad που ενημερώνει τους φοιτητές για την πολιτική του Ισραήλ απέναντι στους Παλαιστίνιους με τίτλο «Η ειρήνη είναι πόλεμος και ο Ισραηλινός επικισμός και η Παλαιστίνη». Από τότε που ξεκίνησε ο επικισμός των κατεχόμενων από τους Ισραηλινούς, των Παλαιστινιακών εδαφών, από τους κατακτητές της Παλαιστινιακής γης, υιοθετήθηκε από τους Σιωνιστές ο τίτλος του Όργουελ του 1949, του έργου 1984, το έργο του Όργουελ 1984, που είχε γραφτεί το 1949, «Ο πόλεμος είναι ειρήνη». Από εκεί πέρα ήταν εύκολο για τις Ισραηλινές κυβερνήσεις να εκμεταλλευτούν την απεριόριστη πρόσβαση που είχαν στα αμερικανικά μέσα και να δημιουργήσουν μια θολούρα γύρω από το παλαιστινιακό πρόβλημα και να μονοπολίσουν το δίκαιο. Άλλωστε, πόσοι θυμούνται τη συνεχιζόμενη επιθετική πολιτική του Ισραήλ, ας πούμε, πόσοι θυμούνται ότι είχε εισβάλει στον Λίβανο το 1982 όταν σκοτώθηκαν περισσότερα από 20.000 άμαχοι, και ο τίτλος της Ισραηλινής αυτής πολεμικής επιχείρησης ήταν «Ειρήνη στη Γαλιλαία». Ο καθηγητής λοιπόν του Κολούμπια εξιστορεί κατόπιν πόσο ρατσιστικό είναι το Ισραηλινό κράτος με νόμους που διαχωρίζουν τους Εβραίους στο θρήσκευμα από τους αλλόθρησκους υπηκόους του Ισραήλ. Είναι μερικές φορές που αξίζει τον κόπο να παρακολουθήσει κάποιες παρόμοιες διαλέξεις, όταν μάλιστα γίνονται σε χώρες όπου η αντίθετη από την επικρατούσα άποψη ουδέποτε σχεδόν ακούγεται. Από τα μέσα εννοώ. Υπάρχουν πάρα πολλοί δικτυακοί τόποι που αντιπολιτεύονται αυτή τη δραστηριότητα της άρχουσας τάξης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Φυσικά όλη τη διάλεξη που είναι αρκετή ώρα μπορείτε να την παρακολουθήσετε μόνο στον ιστότοπο Information Clearing House. Να ξεκαθαρίσουμε το σπίτι μας, όπως μεταφράζουμε έτσι, πληροφορίες για να ξεκαθαρίσουμε το σπίτι μας, που είναι ένα εναλλακτικό μέσο ενημέρωσης, το οποίο επισκέφτομαι σχεδόν καθημερινά για να ενημερώνομαι, επειδή έχω βαρεθεί πια τις πληροφορίες, τις μασημένες που μας δίνουν και τις προπαγανδιστικές, να μην πω εγκεμπελίστικες πληροφορίες, τα μέσα του σειρμού, τις οποίες απόψεις υιοθετούν και τα δικά μας μέσα. Θα περάσουμε τώρα σε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα, μας απασχολεί πάρα πολύ καιρό, και μόλις τώρα βλέπω στην Deutsche Welle ότι ο περίφημος Φυριχτράκιας, ο Snowden, το βλέπουμε, που ζει στη Μόσχα, είναι καλά και εξακολουθεί να ενοχλεί πρόσωπα και πράγματα. Ο Snowden εδώ πέρα συναντήθηκε στη Μόσχα με τον γερμανό βουλευτή Στρέμπελε και ο πρώην συνεργάτης της NSA είπε ότι έχει στείλει επιστολή προς την Άγγελα Μέρκελ και είναι διατεθειμένος να καταθέσει για την υπόθεση των παρακολουθήσεων. Περίπου 3 ώρες κράτησε η συνάντηση του βουλευτή των Πρασίμων και μέλος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ελέγχου των Μυστικών Υπηρεσιών, Hans Christian Strebele, τον βλέπουμε μαζί με τον Snowden. Είναι ο Ασπρομάλης, γιατί μήπως τους μπερδέψουμε. Σε ξενοδοχείο της Ρωσικής Πρωτεύουσας. Στο πλαίσιο αυτό, ο Edward Snowden παρέδωσε στον πράσινο βουλευτή επιστολή που απευθύνεται στην Άγγελα Μέρκελ. Το περιεχόμενό της θα παρουσιάσει το μεσημέρι στη δημοσιότητα ο γερμανός βουλευτής και σύμφωνα με πληροφορίες αναφέρει ότι μπορεί να καταθέσει, είναι έτοιμος να καταθέσει και στο Γερμανικό Κοινοβούλιο και την Ομοσπονδιακή Εισαγγελία για την περίφημη ιστορία με την παρακολούθηση
του τηλεφώνου της κυρίας Μέρκελ που έχει αποκαλύψει το Der Spiegel. Το σημαντικότερο θέμα της συνάντησης ήταν κάτω από ποιες συνθήκες θα μπορούσε ο Έντουαρντ Σνόντεν να δώσει την κατάθεση αυτή στην Ομοσπονδιακή Εισαγγελία της Γερμανίας και σε Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής. Έδωσε να καταλάβουμε ότι γνωρίζει πολλά και ότι είναι διατεθειμένος να έλθει και στη Γερμανία για να καταθέσει εφόσον η NSA και ο επικεφαλής της Keith Alexander μπλοκάρουν τη διαλεύκαση της υπόθεσης. Επισήμανε ο Hans Christian Strebele, διευκρινίζοντας ότι θα πρέπει να αποσαφινιστούν οι συνθήκες υπό τις οποίες θα μπορούσε να γίνει αυτή η επίσκεψη. Όπως είναι γνωστό, έχουν λυσάξει οι Αμερικανοί να τον πάρουν στα χέρια τους, τον θεωρούν προδότη, όπως θα ακούσουμε αργότερα και σε ένα άλλο βίντεο, από έναν άλλον επιφανή Αμερικανό, πρώην επιφανή, αλλά τους μαζεύουν και τους βγάζουν κάθε τόσο στο προσκήνιο οι καλοί συνάδελφοί μου. Σύμφωνα λοιπόν με τον δημοσιογράφο Μόσκολο, που ήταν παρόν στη συνάντηση, κάποια σημεία της συνομιλίας συμφωνήθηκε να παραμείνουν απόρριτα. Υπενθυμίζουμε σε αυτό το σημείο, γράφει το κείμενο της Deutsche Welle, ότι σύμφωνα με το Γερμανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης, η Αμερικανική κυβέρνηση έχει ζητήσει προληπτικά την έκδοση του Snowden. Άρα είναι πολύ δύσκολο να πάει να καταθέσει εκεί. Σε κάποιες τέτοιες περιπτώσεις γνωρίζουμε ότι μπορεί να πάει ο εισαγγελέας. Αν δεν πάει ο Μάμεθ στο βουνό, πάει το βουνό στο Μάμεθ. Λέμε να πάει ο Γερμανός εισαγγελέας για να δει τι γίνεται. Έχουμε πάρα πολλές ειδήσεις γύρω από αυτή την περίφημη υπόθεση κατασκοπίας και ο Αμερικανός πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα, διαβάζω στις σημερινές ειδήσεις, διέταξε την Εθνική Υπηρεσία Ασφαλείας NSA να σταματήσει τις υποκλοπές στα κεντρικά γραφεία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας στο πλαίσιο της αναθεώρησης των πρακτικών συλλογής δεδομένων, όπως ανακοίνωσε στο πρακτορείο Reuters πηγή που ασχολείται με το θέμα. Αυτό τουλάχιστον μας μεταδίδει το Reuters. Η διαταγή αυτή αποτελεί την πιο πρόσφατη κίνηση του Λευκού Οίκου προκειμένου να δείξει πως υπάρχει προθυμία να περιορίσει τις παρακολουθήσεις από τότε που ο πρώην συνεργάτης της NSA, Edward Snowden, αποκάλυψε το πρόγραμμα συλλογής τεράστιου αριθμού δεδομένων από τις Αμερικανικές Μυστικές Υπηρεσίες. Οι παρακολουθήσεις είχαν στόχο συμμάχους και αντιπάλους των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και Αμερικανούς πολίτες. Εδώ βλέπουμε ότι παρακολουθούσε ακόμα και το Νομισματικό Ταμείο και την Παγκόσμια Τράπεζα. Σε ερώτηση που έγινε από το Reuters, ένας ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης Ομπάμα, πάντα δεν αποκαλύπτονται τα ονόματα αυτών των ανθρώπων, υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν διεξάγουν ηλεκτρονική παρακολούθηση με στόχους στις έδρες της Παγκόσμιας Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου της Ουάσιγκτον. Δηλαδή, ο Αμερικανός αξιωματούχος διαψεύει τον Πρόεδρο. Πρόκειται για μια φάρσα, μια φαρσοκομωδία παρακολουθούμε, ο παρακολουθών του παρακολουθήσαντος και ο παρακολουθών κτλ. Όπως αναφέρει το Reuters, επικαλούμενο δηλώσεις άλλου Αμερικανού αξιωματούχου, ο Ομπάμα διέταξε τις τελευταίες εβδομάδες να σταματήσουν αυτές οι πρακτικές, περίπου την ίδια χρονική περίοδο που έδωσε εντολή στην NSA να περιορίσει τις υποκλοπές στα κεντρικά γραφεία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη. Είχαν, φαίνεται, τέτοιο αυτοί στην NSA, θα πρέπει να είχαν τεράστια αυτιά και δεν παρακολουθούσαν μόνο το τηλέφωνο της Μέρκελ, έτσι. Και ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Τζον Κέρι, παραδέχθηκε ότι ορισμένα αμερικανικά προγράμματα παρακολούθησης δεδομένων ήταν παρατραβηγμένα. Σε δηλώσεις του μέσω τηλεδιάσκεψης σε σύνοδο κορυφής που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο, ο Κέρι υπερασπίστηκε ότι η κατασκοπία είναι απαραίτητη για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, ωστόσο παραδέχτηκε ότι είναι αναγκαίο να υπάρχουν περιορισμοί. Ο Αμερικανός Υπουργός επέμεινε ότι οι παρακολουθήσεις είχαν ως αποτέλεσμα να αποκαλυφθούν πληροφορίες και να αποτραπούν πτώσεις αεροπλάνων, ανατινάξεις κτηρίων και δολοφονίες ανθρώπων. Να υποθέσουμε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ο ΙΕ, η Παγκόσμια Τράπεζα, η Μέρκελ σχεδίαζαν πτώσεις αεροπλάνων, ανατινάξεις κτηρίων και δολοφονίες ανθρώπων. Θα ήθελα να σας γνωστοποιήσω, είπε ο Τζον Κέρι,
όπως έχει κάνει και ο πρόεδρος Ομπάμα, πως ορισμένες από αυτές τις ενέργειες ήταν παρατραβηγμένες και θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν ώστε κάτι τέτοιο να μην επαναληφθεί. Τώρα θα ήθελα να δούμε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα τηλεοπτική συνέντευξη. Έπαιρνε συνέντευξη ένας δημοσιογράφος από έναν άλλο δημοσιογράφο, γιατί ο άλλος δημοσιογράφος, ο Γκλεν Γκρίνουαλντ, αποκάλυψε κάτι, είχε πάρει μια συνέντευξη από τον Ντικ Τσένεϊ, τον πρώην Υπουργό Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος σαν αντιπρόεδρος κιόλας το είχε κάνει πάρα πολλά πράγματα και είχε ασχοληθεί τόσο πολύ με ορισμένες καταστάσεις ώστε να θεωρείται και αυτός από πάρα πολλούς εγκληματίας πολέμου. Θα ήθελα να δούμε αυτό το βίντεο και να το σχολιάσουμε λίγο μαζί. Welcome back. America's top intelligence officer James Clapper had a lot of lawmakers to answer to today. Appearing before the House Intelligence Committee, the director of national intelligence said that America's been spying on friends for years, decades, and said U.S. allies absolutely spy on American leaders. Καταρχήν, στην εκπομπή αυτή παρουσιάστηκε ο γνωστός μας David Clapper και είπε τα δικά του, που παραδέχτηκε ότι όσες παρακολουθήσεις γίνονται για το συμφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών και όλα αυτά που υποστηρίζουν ότι δεν εδώ τον ρωτάει ένας γερουσιαστής τον Clapper τι ακριβώς συμβαίνουν αυτά τα πράγματα, λέει τις διάφορες τα διάφορα επιχειρήματά του ο Clapper, ανάμεσα στα οποία λέει ότι και εξάλλου και οι σύμμαχες χώρες. Εδώ είναι η δήλωση του Ντικ Τσένεϊ, ο οποίος μεταξύ άλλων αποκαλεί προδότη τον Σνόντεν και λέει ότι ο Σνόντεν θα πρέπει να δικαστεί. Εκείνο που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον είναι ότι μια οργάνωση εθελοντών στον Καναδά ζήτησε από τις καναδικές αρχές να συλληφθεί ο πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, ο Ντικ Τσένεϊ, ως εγκληματίας πολέμου, όταν θα επισκεφτεί το Τορόντο, πρόκειται να επισκεφτεί το Τορόντο. Εδώ βλέπουμε τον δημοσιογράφο που κάνει τις αποκαλύψεις, τον Γκρίνουαλντ, και θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι απάντηση θα δώσουν οι καναδικές αρχές. Είναι μια ιστορία που πραγματικά δεν έχει τελειωμό και δεν προλαβαίνουμε από τις αλλεπάλληλες ειδήσεις να την καλύψουμε ολοκληρωτικά. Ο καυγάς για το πάπλωμα συνεχίζεται στο κεφάλαιο των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων ή μάλλον μαγνητοφωνήσεων τηλεπικοινωνιών. Οι Γερμανοί ειδικοί, εκπρόσωποι του γερμανικού πολιτικού κόσμου, απορρίπτουν τους αμερικανικούς ισχυρισμούς που θέλουν τη γερμανική μυστική υπηρεσία BND να παρακολουθεί αμερικανικούς στόχους. Είναι αυτά που αποκάλυψε ο δικός μας, ο πρώην υπουργός και εξωτερικών, διάφορος υπουργός. Θα αναφερθούμε κι άλλο, γιατί αυτό που έκανε ο εικονιζόμενος είχε διεθνή απήχηση, δηλαδή αυτό που ήθελε το πέτυχε να ξαναεμφανιστεί στην επικαιρότητα, αν και τέλος πάντων έχει δηλώσει ότι έχει αποτραβηχτεί από την πολιτική σκηνή. Ο συντονιστής των Αμερικανικών Μυστικών Υπηρεσιών, James Clapper, τον είδαμε προηγουμένως, υποστήριξε στη διάρκεια ακρόασης Επιτροπής του Αμερικανικού Κογκρέσου ότι οι Ευρωπαϊκές Μυστικές Υπηρεσίες παρακολουθούσαν Αμερικανούς αξιωματούχους. Ταυτόχρονα, η Washington Post, σε ρεπορτάζ της, επικαλείται δηλώσεις άλλων Αμερικανών αξιωματούχων που υποστηρίζουν ότι η Γερμανική Υπηρεσία Πληροφοριών, BND, διενεργεί κατασκοπία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ λοιπόν της Washington Post, το 2008 η BND παρακολουθούσε 300 Αμερικανούς πολίτες. Η Γερμανική Υπηρεσία Πληροφοριών έσπευσε να το διαψεύσει. Από το κτίριο της Γερμανικής Πρεσβείας στην Ουάσιγκτον, ούτε μία επιχείρηση παρακολούθησης τηλεπικοινωνιών έχει γίνει, είπε ο επικεφαλής της BND, Gerhard Schindler. Τώρα, το θέμα είναι ότι
Αυτή είναι και η άποψη ενός άλλου του ειδικού σε θέματα μυστικών υπηρεσιών Γερμανού, του Erich Schmidt Enbom, ο οποίος είπε είναι παράλογο η BND λαμβάνει εντολές από την καγκελαρία. Εδώ υπάρχει μια πολιτική καθοδήγηση των αποστολών η οποία προβλέπει συγκεκριμένο πυρήνα δραστηριοτήτων και αυτές είναι πρωτίστως η καταπολέμηση της τρομοκρατίας, είναι η παρακολούθηση αιστείων κρίσης. Στην παρούσα φάση αυτή είναι η Συρία. Δηλαδή αυτή των Γερμανών ήταν στη Συρία, των Αμερικανών ήταν στη Μέρκελ. Είναι επίσης η στρατιωτική διασφάλιση των επιχειρήσεων στο Αφγανιστάν. Είναι η καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Φυσικά ασχολείται η BND με αναλύσεις που αφορούν την πολιτική των συμμάχων, αλλά για την εκπόνησή τους στηρίζεται σε διπλωματικό υλικό και σε πληροφορίες συμμαχικών υπηρεσιών. Ο ισχυρισμός ότι η BND έχει στόχαστρο τους Ευρωπαίους ή υπερατλαντικούς συμμάχους της Γερμανίας είναι παράλογος, υποστηρίζει ο Erich Schmidt Enbom. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Κρίστιαν Στρέμπελε, ο βουλευτής του Κόμματος των Πρασίνων, που είδαμε προηγουμένως στη Μόσχα με τον Σνόουντεν. Ο Γερμανός βουλευτής παραδέχεται ότι η BND διενεργεί κατασκοπία στο εξωτερικό, παραδείγματος χάρη στην Ασία ή την Εγγύη Ανατολή, ότι συλλέγει πληροφορίες και πραγματοποιεί έρευνες. Η μεγάλη διαφορά μεταξύ NSA και BND δεν εντοπίζεται μόνο στο μέγεθος, δηλαδή στο γεγονός ότι η NSA έχει μεγαλύτερες δυνατότητες, αλλά στο ότι η γερμανική υπηρεσία πληροφοριών εκφράζει τη θέση της και μας διαβεβαιώνει γι' αυτό ότι δεν κατασκοπεύει φίλους, επισημαίνει ο Κρίστιαν Στρέμπελε. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό το παιχνίδι των κατασκόπων και η εξελίξη για το σκάνδαλο της NSA αλλά και η ελληνική του πτυχή που δόθηκε από τον Πάγκαλο. Ο Θόδωρος Πάγκαλος έγινε και δεύτερη προσπάθεια με συνέντευξή του, δεν είπα να τη φέρω, από τον ίδιο ραδιοφωνικό σταθμό, τον Βήμα FM, έγινε μια προσπάθεια να αμβλύνει λίγο τις γωνίες από την πρώτη εκείνη δήλωση που προκάλεσε τόσες μεγάλες αντιδράσεις και έφτασε στο σημείο να ασχοληθεί και ο γερμανικός τύπος μαζί του και αυτό είναι κορυφαία στην κατασκοπία Ελλάδα και ΗΠΑ είναι ο τίτλος ανταπόκρισης από την Αθήνα στη γερμανική εφημερίδα Badische Zeitung. Το δημοσίευμα αφορά τη συνέντευξη του Έλληνα πρώην Υπουργού Εξωτερικών σε ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό στα συφραζόμενα των αποκαλύψεων του Der Spiegel που θέλουν την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα είναι κέντρο παρακολουθήσεων και πριν η ελληνική κυβέρνηση προλάβει να ζητήσει από τους Αμερικανούς εξηγήσεις πήρε το λόγο ο Θόδωρος Πάγκαλος, παρατηρεί η εφημερίδα, επιθυμίζω ότι ο κύριος Πάγκαλος είναι βετεράνος της πολιτικής και της μεγαλοστομίας θα προσθέσουμε εμείς. Οι πρακτικές των υποκλοπών δεν φαίνεται να τον εκπλήττουν ή να τον εντυπωσιάζουν. Αλλά αρκετά για την κατασκοπία, νομίζω ότι μπορούμε να πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα έτσι για να αμβλύνουμε λίγο την ατμόσφαιρα. Είναι από ένα πολύ ωραίο φιλμ, παλιό, χολιγουντιανό βέβαια, με τους Blues Brothers, αλλά εδώ τραγουδούν μαζί με τον αξέχαστο Ray Charles. Well, I heard about the fella you've been dancing with all over the neighborhood. So why didn't you ask me, baby? Or didn't you think I could? Well, I know that the Boogaloo is out of sight. The shingling's a thing tonight. But if that was you and me, I'd be baby, I would have shown you how to do it right. Do it right. Uh-huh. Do it right. Do it right. Do it right. Do it right. Ah. Twist it. Shake it, shake it, shake it, shake it.
Πάλι στον τρελό μας κόσμο, θα ήθελα τώρα να σας διαβάσω τι είπαν οι Ρώσοι, τι υποστηρίζουν οι Ρώσοι για τις ελληνορωσικές σχέσεις, ιδιαίτερα μετά την επίσκεψη Λαυρόφ. Γράφει λοιπόν στη σημερινή έκδοση το «Ρωσία τώρα», είναι η ελληνική έκδοση του ιστότοπου «Ρωσία πέρα από τα πρωτοσέλιδα». Και γράφει λοιπόν: «Σε ιδιαίτερο θερμό κλίμα και με πολύ σημαντική ατζέντα κινήθηκαν οι επαφές του Ρώσου Υπουργού Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ στην Αθήνα. Άποντες επισήμανα την ανάγκη ακόμα στενότερων σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών και λαών με τις τόσο βαθιές ιστορικές σχέσεις. Πλαίσιο εγγυήσεων για την ασφάλεια πιθανών επενδύσεων έβαλε μέσος πλησαφών ως βασική προϋπόθεση για την κάθοδο Ρώσων επενδυτών στην Ελλάδα ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργέη Λαυρόφ, ο οποίος πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στην Αθήνα. Ο πιο γνωστός ίσως σήμερα διπλωμάτης στον κόσμο ήλθε στην ελληνική πρωτεύουσα με ιδιαίτερο σημαντική ατζέντα που αναφερόταν στην ανάπτυξη των ρωσοελληνικών σχέσεων. Το μεγάλο θέμα της Συριακής κρίσης εξετάστηκε. Το αγκάθι του Αμερικανονατοϊκού σχεδίου της ονομαζόμενης αντιπυραυλικής άμυνας, θα ασχοληθούμε γι' αυτό κάποια στιγμή. Η ελληνική προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που ενδιαφέρει ιδιαίτερα τη Ρωσία που θέλει να έχει πάντα και καλές σχέσεις. Και σύμφωνα επίσης με δηλώσεις του κ. Λαυρόφ, όσο και του Έλληνα ομολόγου, του κ. Βενιζέλου, στη διάρκεια των συζητήσεων τέθηκε επιτάπητος και το Κυπριακό. Γι' αυτό μάλιστα ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών εμφανίστηκε ιδιαίτερα κουμπωμένος. Η πολιτική της Ρωσίας απέναντι στην Κύπρο έχει αλλάξει τις τελευταίες δεκαετίες. Επί Σοβιετικής Ένωσης και επί αδεσμεύτων, του κινήματος των αδεσμεύτων και επί Μακαρίου, να πούμε λίγο εμείς οι παλιότεροι τι θυμόμαστε, ήταν σαφής η υποστήριξη που δινόταν στην Κύπρο. Κατά τη διάρκεια της κοινής συνέντευξης, βέβαια, ο Λαυρόφ και ο Βενιζέλος τέθηκε ερώτηση σχετικά με τις αποκαλύψεις των υποκλοπών. Ο Λαυρόφ ήταν ιδιαίτερα καυστικός και ειρωνικός σε αυτό το ζήτημα, λέγοντας χαρακτηριστικά πως είναι βαρετό ακόμα και να το συζητάμε. Και είπε ακόμα: «Όλοι τα ήξεραν όλα και τώρα βγαίνουν δημόσια όλα όσα συστηματικά έκρυβαν για πολλά χρόνια». Το κλίμα χαρακτηρίζεται πολύ θερμό στις συζητήσεις που είχαν οι Ρώσοι και οι Έλληνες επίσημοι. Τέλος, αναφερόμενος στο θέμα των πιθανών ρωσικών επενδύσεων στην Ελλάδα, ο Λαυρόφ στη συνέντευξη επέμεινε ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί εκείνο το πλαίσιο που θα παρέχει τις εγγυήσεις για την ασφάλεια των επενδύσεων. Επενδύσεων που, όπως είπε, θα είναι προς όφελος και των δύο πλευρών. Υπενθυμίζεται από τον ιστότοπο Ρωσία τώρα ότι προμηνών, όταν η Ρωσία εξέφρασε ενδιαφέρον για την εξαγορά της μεγάλης δημόσιας εταιρείας αερίου ΔΕΠΑ, κατά πληροφορίες οι Βρυξέλλες και οι ΗΠΑ έβαλαν βέτο και μπλόκαραν την εξαγορά, γράφουν οι Ρώσοι. Τώρα και πάλι οι ρωσικές εταιρείες δηλώνουν ότι ενδιαφέρονται για τους ελληνικούς σιδηρόδρομους και το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, αν και εκφράζονται επιφυλάξεις για τις εξελίξεις που θα ακολουθήσουν. Έχουμε όμως στο τηλέφωνο τον Λαύρο του Παναγιώτου, τον κοινοβουλευτικό μας, τον άνθρωπό μας στη Βουλή, στο Κοινοβούλιο. Θα θέλαμε να μας πεις, Λαύρο, έγινε και μια συνάντηση του Λαυρόφ με τον πρόεδρο της Βουλής. Μάθαμε κάτι ιδιαίτερο από αυτή τη συνάντηση? Εντάξει, σε καλό κλίμα ήταν όλη η συζήτηση. Ήταν περισσότερο εθιμοτυπική δηλαδή. Έτσι, εμείς εδώ, όποιος και να έρθει, στρώνουμε το κόκκινο χαλί. Άλλωστε είναι ο ναός δημοκρατίας και εδώ έρχονται όλοι να προσκυνήσουν για να ανάψουν ένα κεράκι. Ωραίο το κλίμα ανάμεσα στον κύριο Μημουράκη και τον Ρώσο αξιωματούχο, υπουργό. Να δούμε τι θα γίνει όμως και με το αέριο, αν θα μειώσουν και λίγο την τιμή, γιατί καλή η φιλία, όντως, έχει ιστορική συνέχεια πραγματικά. Είναι ένας λαός, φίλος λαός η Ρώση, αλλά πρέπει να δούμε ότι και το αέριο, το οποίο μας κοστίζει λιγάκι παραπάνω, ακριβό μου αέριο, όπως είναι και το ακριβό χωροφάκι. Έτσι δεν είναι? Κώστα μου, αυτή είναι η ιστορία ολόκληρη. Απέφυγε, το είδε θετικά, λέει, το όλο ζήτημα. Ας ελπίσουμε ότι τουλάχιστον φέτος θα έχουμε πιο φθηνό αέριο, οπότε και για να μαγειρέψουμε και για να σταθούμε. Φύγατε από τη γραμμή, φύγατε, πού πήγατε? Σας έχασα? Τι όχι, μιλάω.
Με τη Βουλή έχουμε καμιά ιδιαίτερη... βλέπω τώρα τον Αλέξη Μητρόπουλο. Ναι, ο κ. Μητρόπουλος, ο οποίος μιλάει σκληρά, μιλάνε για το... Είναι, επίκαιρη ερώτηση έκαναν οι... Επίκαιρη ερώτηση οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και μιλάνε για τις περικοπές των επιδομάτων της αναπήρους και τους διάβασα από το μνημόνιο ότι προβλέπει μάλιστα, όπως φαρακτήσει χαρακτηριστικά, λέει νόμος απόλυτης αναπηροκτονίας είναι ο νόμος του μνημονίου, λέει ο κ. Μητρόπουλος, τον οποίο διάβασε πριν από λίγο εδώ στη Βουλή. Δηλαδή, το μνημόνιο προβλέπει να κοπούν και κοινωνικά επιδόματα και σε αυτό προχωράει η κυβέρνηση. Πάνω σε αυτό έκαναν ερώτηση σήμερα οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, να δούμε τις απαντήσεις. Βέβαια, έχουμε μια τεράστια απουσία εδώ στη Βουλή. Προφανώς πήγε να σκαλίσει χωράφια ή να δει πού είναι τέλος πάντων τα αγροτεμάχια των Ελλήνων. Μιλάω για τον Γιάννη Στουρνάρα. Δεν ήρθε να απαντήσει στην ερώτηση του Αλέξη Τσίπρα, που ήταν προς τον Πρωθυπουργό, αλλά συνήθως της απαντάει ο Γιάννης Στουρνάρας, ο Υπουργός Οικονομικών, τις ερωτήσεις που κάνει τον Πρωθυπουργό, στην ώρα του Πρωθυπουργού. Μιλάμε για τη φορολόγηση οικοπαίδων και αγροτεμαχίων και μάλιστα δεν συζητήθηκε λόγω κολλήματος του Υπουργού, όπως είπε ο κ. Μάρκο Γιαννάκης. Δεν είχε και νόημα να συζητηθεί, καθώς πολλά ακούγονται, αγαπητέ μου Κώστα, για το θέμα της. Το περιβόητο αυτό νομοσχέδιο προφανώς. Αυτό το νομοσχέδιο το οποίο ίσως δεν το γνωρίζει και πολύ καλά ο κύριος Στουρνάρας, δεν του έχει κάνει καλό μάθημα ο κύριος Καραβίτης, ο οποίος κύριος Καραβίτης, όπως φάνηκε σε ερωτήσεις των δημοσιογράφων, δεν ήταν και αυτός γνώσης του θέματος, γιατί όποτε του φέρνανε κάποιο παράδειγμα, δηλαδή πως ένα οικόπεδο που είναι άδειο, που είναι με ούτε τριφύλι δεν έχει, είναι ξέρεις μαύρο. Έκανα, δεν ήταν και ηλίθιος όμως τελείως, επειδή αυτοί δεν έχουν εκλεγεί. Όχι, 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 όχι. Έκανε, είπα ότι δεν γνωρίζει. Ναι, όχι, δεν λέω για εσάς. Λέω για τους βουλευτές που υποτίθεται βρήκαν τώρα δύο ανθρώπους και άρχισαν να τους βαράνε. Νομίζω ότι οι βουλευτές παίζουν... Τα υπόλοιπα δεν λέω τόση ευαισθησία και οι άνθρωποι της Υπαίθρου όντως πραγματικά υποφέρουν. Όμως και οι άνθρωποι εδώ του κλινών της Αθήνας, αλλά και των μεγάλων πόλεων, είναι εκνευρισμένοι με την όλη διαδικασία. Φυσικά, γιατί ασχολούμαστε μόνο με τα αγροτεμάχια και όχι μόνο, έγινε επανάσταση. Εγώ, ξέρεις, είμαι παιδί της αγροτιάς. Έγινε επανάσταση πραγματικά για τους αγρότες και καλά κάνανε. Έπρεπε να είχα κάνει όμως και για τους ανθρώπους των πόλεων. Της πόλης, που είναι. Που πληρώνουν μέχρι και τον αέρα. Πληθυσμιακά είναι οι περισσότεροι. Έτσι. Αυτό. Το μεταφέρω γιατί το εισέπραξα σήμερα από τη γειτονιά μου εκεί βγαίνοντας. Αυτό μου είπαν οι άνθρωποι. Λάβρο μου, καταλαβαίνουμε. Ναι, έχουν δίκιο οι αγρότες. Και βγήκαν στα κάγκελα οι 57 βουλευτές, 167 ή 300. Για μας που παίρνουμε 300 ευρώ σύνταξη και πρέπει να πληρώσουμε και ενίκιο, πρέπει να πληρώσουμε και φως, πρέπει να πληρώσουμε και τον αέρα, πρέπει να πληρώσουμε και το ένα και το άλλο. Εμένα μου φάνηκε μάλιστα και θέλω να μου το σχολιάσεις αυτό. Λαγός ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας που βγήκε και είπε να συνεχιστεί καλύτερα το ΕΤΑΠ παρά να αλλάξουμε και τα λοιπά τη φορολόγηση. Δηλαδή αυτή η χρυσή τομή που δήθεν είπε, νομίζω ότι ήταν για να δούμε τις αντιδράσεις και πώς θα πάει το πράγμα. Ακριβώς, αυτό είναι. Μα εγώ πιστεύω όλοι είναι λαγοί. Γιατί μαρτυράνε, είναι και οι μαρτυριάδες μεταξύ τους. Το ΠΑΣΟΚ, όπου χθες στον τομέα εργασίας εδώ, στον κοινωνικό τομέα εργασίας, έγινε της κακομοίρας επάνω. Έλεγαν ότι αν δεν μπορεί, εμείς δεν θα προσφύγουμε σε θεατρινισμούς, λέγαν κάποιοι που προσφεύγουν στη Νέα Δημοκρατία για να δείξουν ότι αγαπάνε τους αγρότες. Αν δεν μπορεί, δεν τα καταφέρουν και στον άλλο, να πάει σπίτι του, έλεγαν από το ΠΑΣΟΚ. Και αν δεν το πάρει πίσω το νομοσχέδιο, εμείς δεν πρόκειται να συνενέσουμε σε αυτό. Και εμείς δεν είμαστε νεοδημοκράτες, έλεγαν από το ΠΑΣΟΚ. Στη Νέα Δημοκρατία λένε ότι εμάς το μέλημά μας είναι να αλλάξουν από τα 15 πράγματα για να μπορέσουμε να το ψηφίσουμε. Για να βγουν και από το αδιέξοδο. Αυτή είναι όλη η διαδικασία. Κοροϊδεύουνε, στο καστί το κεφάλι. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι, Λάμπρο, θέλω να σε ρωτήσω κάτι έτσι, επειδή και εγώ είχα κάποιες συζητήσεις, ξέρεις, έρχονται και με ρωτάνε σαν επαΐοντα, λες και τα ξέρουμε όλα εμείς οι δημοσιογράφοι. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να μου θυμίσεις κάτι. Τι περικοπές έχουν γίνει στους μισθούς των βουλευτών? Αγγίζει το 50%. Μάλιστα. Αγγίζει όμως. Είναι οι επιτροπές. Είναι κάτι άλλο. Είναι από εδώ, είναι από εκεί. Είναι ένα πενταράκι το καθαρίζουν. Είναι οι φορολογικές ελαφρύνσεις. Μετά είναι τα αεροπορικά εισιτήρια. Και εδώ οι φήμες λένε ότι κάτω από 6 δεν πέφτει κανένας. Μάλιστα. Τώρα βέβαια τους έκοψε και από τις VIP θέσεις. Θα πηγαίνουν λίγο έτσι και τόσο άνετα. Στα υπερατλαντικά και διεπηρεωτικά ταξίδια έχει δώσει εντολή με η Μαράκης να ταξιδεύουν απλά όπως ταξιδεύει όλος ο κόσμος και όχι
VIP θέσεις. Μάλιστα. Γιατί τα εισιτήρια αυτά στα υπερατλαντικά και είναι πανάκριβα τα VIP θέσεις. 2 με 2,5 φορές πάνω. Δηλαδή αν ένα εισιτήριο 1.000 ευρώ, στη VIP θέση θα πάει 2.500-3.000. Τους τα κόψε αυτά. Βέβαια, κόψε. Άρχισε να τους πονάει, γιατί είπε και μεγάλες αλήθειες ο Κουτσούκος. Δηλαδή, δεν μας φτάνουν τα λεφτά, είπε προχθές. Μάλιστα. Και μάλιστα ζήτησε το Προεδρείο μεγαλύτερη προστασία, γιατί έγινε μεγάλος ντόρος ότι τα διόδια φροντίζουν μέχρι και να περνάνε τα διόδια. Λέει ότι εμείς δεν κάναμε χρήση των. Δεν είναι μόνο τα διόδια, είναι το αυτοκίνητο, η βενζίνη, ο οδηγός. Όλα αυτά είναι κάτι. Εγώ δεν βλέπω κανέναν εδώ να πεθαίνει της πείνας στη Βουλή. Μια χαρά σήμερα, να σου πω ένα παράδειγμα. Είδα και έναν πρώην υπουργό, δεν πρέπει να το πω αυτό, πήρε 4 χιλιαρικάκια. Δεν πρέπει, εντάξει. Δηλαδή, να είναι καλά ο άνθρωπος. Σύνταξη. Από τη μία πλευρά τα βάλε στην άλλη. Όχι, λέω σύνταξη, ήταν αυτό που μου είπες. Συνταξούλα, ποιος θα πάει. Όχι, συνταξούλα, μισθός. Ποιος θα πάει από τους αγρότες σήμερα, από τους μικρομεσαίους χαμηλούς συνταξιούχους, τα γεροντάκια να πάρει 4.000 ευρώ, να τα πάρει τον λογαριασμό στο άλλο. Έχει κανένα 4.000 ευρώ. Ουδέν σχόλιο. Αέρα κοπανιστό έχουνε. Ουδέν σχόλιο εδώ. Ουδέν σχόλιο για να μην. Καταρχήν από αυτούς και από ορισμένους που θέλω, δεν θέλω να τους κατονομάσουμε, εν πάση περιπτώσει, πόσοι έχουν εργαστεί και πόσοι ξέρουν τι θα πει μεγάλο ένα επάγγελμα. Και να είσαι και το κυριότερο, να είσαι υπάλληλος. Δηλαδή να επικρέμεται από πάνω η απόφαση να μείνει στον δρόμο. Μεγάλο ερώτημα. Αν δεν δηλαδή, έχει ήθελα πολιτικό. Να ξέρω, ο κύριος Μητσοτάκης έχει αντιληφθεί, ο τωρινός ο υπουργός, έχει αντιληφθεί τι θα πει αυτό που λέει, ας πούμε, που το έχει δώσει 40 ονομασίες, αυτό ότι κάποιοι θα μείνουν στο δρόμο μεθαύριο, έτσι αριθμητικά βλέποντας, δηλαδή, λέει έναν αριθμό. Μου, τι σημαίνει για αυτόν τον κόσμο. Κώστα μου, με 900.000 ρευστό στην τράπεζα και με τη σούδα ολόκληρη δική σου, και με οικόπεδα στην υπόλοιπη Κρήτη και με σπίτια στην Αθήνα, δεν μπορείς να καταλάβεις ποτέ τον νηστικό ή τον άνθρωπο που αύριο δεν έχει να πάρει στο παιδί του γάλα. Και δεν αφορά μόνο το Μητσοτάκη. Όχι, εγώ είπα ένα παράδειγμα, γιατί ο Μητσοτάκης φαίνεται τώρα, ναι. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης φαίνεται μπροστά και λέει ότι θα φύγουν αυτοί, όχι θα γίνει, πώς το λέει το νομοσχέδιο, την ονομασία, όχι το μετάταξη. Το νόμο, λέω ότι δεν το είπα αυτό. Με το όχι μετάταξη. Πώς λέγεται τώρα αυτό το καινούριο, όχι απόλυση. Της κινητικότητας. Κινητικότητα. Ναι, το βαφτίζουν. Ναι, ναι. Εντάξει, δεν θα καταλάβουν ποτέ. Το θέμα είναι όμως τι γίνεται με τον κόσμο. Γιατί ο κόσμος έτσι στοϊκά αποδέχεται τα πάντα. Είδαμε τώρα αυτή. Στοϊκά, δεν μου λες, όπως πηγαίναν στη Λαϊκή προεκλογικά και τα λοιπά, έχει πάει κάποιος από τους βουλευτές στη Λαϊκή. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει πάει σε μια δημόσια υπηρεσία να μιλήσει με τους υπαλλήλους. Έχει πάει. Καταρχάς, ο Μητσοτάκης έχει ανεβάσει τους τόνους εδώ και την περίοδο που δεν ήταν υπουργός, που μάλωσε με τους υπαλλήλους της Βουλής. Και τους είπε: μην μιλάτε καθόλου. Καθίστε εκεί που ήσταν, σας αρέσει, στα σπίτια σας, και έγινε κακομοίρα εδώ μέσα και μετά προσπάθησε λιγάκι να ανασκευάσει. Σε αυτά δεν είναι τέλος. Είναι το φιλελεύθερο πνεύμα, είναι ο άνθρωπος, ο. Είναι ο νέος μάνος, ας πούμε, της ιστορίας. Θέλει να φτάσει εκεί, θέλει να φτάσει εκεί που οραματίστηκε. Θα το κάνει αυτό. Δηλαδή δεν θα αφήσει τίποτα ορθίο. Εγώ άκουγα μια συζήτηση γιατρών προχθές, ήμουν σε ένα καφενεδάκι και έλεγε ο ένας τον άλλον για τον σχολίαζαν τον Άδωνη και τον Άδωνη και τον Κυριάκο και λέγανε ότι είναι συνδεδεμένη υπηρεσία. Θα κάνουν τη δουλειά και μετά τους εξαφανίσουν. Μα νομίζω ότι θα τους εξαφανίσει και ο κόσμος. Δεν πιστεύω στη δεύτερη εκλογική περιφέρεια που κατέβηκε ο κύριος Μητσοτάκης να έχει την ίδια αποδοχή από τον κόσμο. Μου, θα βγουν ούτως ή άλλως. Ναι, αλλά θα τους πνευμοδοτήσουν τα κόμματα. Αλλά τα κόμματα βλέπεις ότι υπάρχει μια διαδικασία. Εμένα αυτό που συμβαίνει με το Πασόκ μου θυμίζει αυτό που συνέβαινε. Και επειδή είμαι παλιός, το θυμάμαι πολύ καλά, με την Ένωση Κέντρου και Νέες Δυνάμεις που ξαφνικά εξαφανίστηκε. Έτσι πάει και το Πασόκ. Από ό,τι καταλαβαίνουμε και από ό,τι παρόλο που οι δημοσκοπήσεις προσπαθούν να το φουσκώσουν, η αντίδραση. Φουσκώνει και το πράγμα. Πιο πολύ βλέπω φουσκωμένη την κοιλιά του Βενιζέλου παρά τα ποσοστά του. Συγγνώμη για το θράσος μου, αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Έχεις δίκιο. Πολύ νευρία. Δηλαδή και τώρα που ανεβάζουν τους τόνους μέσα στο. Στον τομέα εργασίας υποτίθεται σηκώνουν τη σημαία της του Αντάρτικου της Επανάστασης. Χορτάσαμε αντάρτικα εδώ στη Βουλή. Στις φράσεις μόνο, φρασιολογικά. Χορτάσαμε θεωρία. Ναι. Από το πρωί με το βράδυ μιλάνε. Έναν άνθρωπο δεν έχω δει να πει. Ξέρετε κάτι, πάω σπίτι μου. Τώρα θα χρυσώσουν το χάβι υποτίθεται, δεν θα φορολογήσουν τα μαντριά και τα γύρια και τα πρόβατα και θα πούν να.
σώσαμε τους αγρότες. Μωρέ. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι, Λάμπρο, αν το ξέρεις. Εδώ διάβασα στο παρόν της Κυριακής για μια ιστορία με την Ίσο Στρογγύλη και μια διαμάχη που είχε ο Βενιζέλος με τον Υπουργό, τον Υπουργό Πολιτισμού. Έχει γίνει κάποια συζήτηση. Τον Παναγιωτόπουλο. Τον Παναγιωτόπουλο. Έχει γίνει κάποια συζήτηση. Παναγιωτόπουλο, δεν είναι Υπουργός Πολιτισμού. Ναι. Ο κόκκινος πάνος. Ναι. Με γι αυτό τα κόκκινα μουσεία. Τα ανήκε Σαββατοκύριακο τα μουσεία. Και μάλιστα λέω ότι αυτοί που θέλουν να έχουν τις υπηρεσίες. Θα το πάμε και σε αυτό που μου λες. Αυτοί που έχουν τις υπηρεσίες, που θέλουν τις υπηρεσίες, θα πληρώνουν τα εξτρά των εργαζομένων. Δεν ισχύει αυτό για τα πανεπιστήμια, σχολεία και εκπαιδευτικά ιδρύματα. Δηλαδή, αν έρθει ένα κουραζιόπλοιο και θέλουν Σαββατοκύριακο να πάνε να δουν ένα μουσείο, τότε θα πληρώσουν το αντίτιμο και ο εργαζόμενος θα είναι σούζα εκεί. Και λέει μάλιστα ότι αυτό έγινε, θα γίνει με συνεννόηση με τους εργαζόμενους. Πώς θα γίνει αφού τη διάταξη την έφερε και την ψήφισε. Έχουμε ονομαστική ψηφοφορία την Τρίτη για την ΕΡΤ και ψηφίστηκε αυτή η διάταξη για τα μουσεία. Ναι, να ανοίξουν τα μουσεία. Αλλά από εκεί και πέρα όμως, σε συνεννόηση με τους εργαζόμενους λες. Μα αφού την έφερε, τι να συνεννοηθεί. Μετά την απομάκρυνση του ταμείου, ουδέν άλλο να γνωρίζεται. Πάμε τώρα στη Βραχονησίδα. Στην Ίσο Στρογγύλη, ναι. Εδώ διαβάζω ποια είναι τελικά η αλήθεια για την Ίσο Στρογγύλη. Ο Βενιζέλος ήθελε, λέει, αυθαίρετα και μπαίνοντας σε αρμοδιότητες άλλου Υπουργείου, έκανε αυτή την κίνηση. Τελευταία έχει, ονομάζοντας λόγω την εισήγησή του, να χαρακτηριστεί αρχαιολογικός χώρος. Εάν χαρακτηριστεί όμως αρχαιολογικός χώρος, δεν έχει ΑΟΣ. Και έχει γίνει μεγάλη φασαρία και ο Παναγιωτόπουλος παρενέβη και είπε να μην γίνει αυτό το πράγμα και ακυρώθηκε η πρόταση Βενιζέλου. Εγώ λέω να ρωτήσω για τον Αβραμόπουλο, μια τελευταία το κλίμα είναι πάρα πολύ ωραίο ανάμεσα στον Αβραμόπουλο και τον Βενιζέλο. Ναι, γιατί... Ο Δημήτρης, ο κύριος Αβραμόπουλος, θα την πετάξει τη σπόντα για τον Βενιζέλο. Βέβαια είπαμε, η αμετροέπεια του Βενιζέλου τον οδηγεί ορισμένες φορές και σε γκάφες. Τι μεγαλύτερη γκάφα από εκεί που έχει οδηγήσει το Πασόκ, νομίζω ότι. Τέλος πάντων. Έκανε το πρώτο πλήγμα ο προηγούμενος αρχηγός του Πασόκ, ο ακατανόμαστος για μένα. Γιατί μας κάνει, δεν κάνει μηνύση, είναι δημοκράτης ο Πανδρέου. Μπορεί να τον ονοματίσουμε. Να λέμε, ο Γιώργος Πανδρέου. Εγώ τον λέω Γάπο Ελλάσσον. Γάπο. Από το Forest Gap. Ναι. Είναι. Τέλος πάντων, είναι εδώ τώρα ή είναι στις διαλέξεις έξω στο εξωτερικό? Διαλέξεις. Α, φυσικά, τι να κάνει εδώ πέρα. Απλώς στενοχωριέται γιατί χάνε αυτές τις όμορφες μέρες. Δεν τα υπολόγισε καλά. Νόμιζε ότι είναι τα πρωτοβρόχια εδώ, αλλά δεν είναι ακόμη. Έχασε το κανό τώρα λίγο. Έχασε λίγο τη φόρμα του. Θα δούμε. Ξέρεις τι είχε πει κάποιος, ένας φίλος μου και συγγενής της γυναίκας. Τώρα μην το κοροϊδεύουμε. Όχι. Είχε πει τότε που είχε σπάσει το δάχτυλό του προσπαθώντας να βάλει την αλυσίδα εν κινήσει. Ξέρεις τι μου είχε πει? Αυτός που προσπάθησε να βάλει την αλυσίδα εν κινήσει, μια μέρα θα μας κυβερνήσει. Και έχω και το λέω ότι βγήκε αληθινός. Τον λέω προφήτη μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Λάμπρο μου. Να πω και εγώ ότι στο πιο τρελό μας όνειρο το έχουμε φανταστεί αυτό το μεγαλείο της Ελλάδας. Αυτή τη δανεία του Νότου που μας έκανε ο Παπανδρέου. Τον ευχαριστούμε για όλα. Όπως ευχαριστούμε και τον κύριο Βενιζέλο. Να είναι καλά τα παιδιά, να παίρνει χρόνια από εμάς ο Θεός και να δίνει σε αυτούς. Όχι προς Θεού, Παναγιώτη. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σου, Λάμπρο μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβεντούλα που είχαμε. Τώρα θέλω να πάμε έτσι μετά από αυτή την εσωτερική ενημέρωση και πάντα ο Λάμπρος είναι χαρισματικός στον τρόπο που δίνει τα πράγματα. Θέλω να πάμε σε μια ιστορία που δεν έχει ασχοληθεί κανένας στη χώρα μας για αυτό το θέμα. Είναι η ιστορία με τους υπτάμενους δολοφόνους των ΗΠΑ, τα περίφημα drones, τα τηλεκατευθυνόμενα αεροπλάνα τα οποία είναι σε θέση να μεταφέρουν και πυράβλους και τα χρησιμοποιεί για να πλήττει στόχους και όπως θα δούμε σε ένα δεύτερο βίντεο, αλλά πρώτα θα πάμε στο πρώτο βίντεο το οποίο περιγράφει την ιστορία, μια θλιβερή ιστορία μιας πακιστανικής οικογένειας που γνώρισε από κοντά τα drones. Η Ναμπίλα, ένα ντρομπαλό κοριτσάκι με τον πατέρα της Ραφή και τον 13χρονο αδελφό της Ζουμπαϊρ, έφτασαν και κατέθεσαν στην Επιτροπή του Αμερικανικού Κογκρέσου για την ημέρα που ένα τηλεκατευθυνόμενο αμερικανικό μαχητικό ντρόουν έπεσε από τον ουρανό στο χωριό του στο βόρειο Βαζιραστάν. Αυτή ήταν η πρώτη ευκαιρία που είχαν Αμερικανοί βουλευτές να ακούσουν από πρώτο χέρι τι ακριβώς έχει υποστεί ο λαός του Πακιστάν από τη δραστηριότητα των τηλεκατευθυνόμενων αυτών αεροσκαφών.
Ήταν 24 Οκτωβρίου του 2012, την παραμονή της Ισλαμικής γιορτής Eid al-Adha, όταν όχι αυτό, το προηγούμενο βίντεο, αυτό θα το δείξουμε μετά και θα εξηγήσουμε τι είναι. Η Ναμπίλα και η μικρή πεντάχρονη αδερφή της Άσμα και μερικά από τα ξαδέρφια της έπαιζαν σε ένα αγρό δίπλα στο σπίτι της γιαγιάς τους, της 67χρονης Μομίνα Μπίμπι. Εδώ βλέπουμε από την κατάθεσή τους την Αμερικανική Επιτροπή που ασχολείται με το θέμα. Ζήτησαν και πήγανε στις Ηνωμένες Πολιτείες, έγινε δεκτό το αίτημά τους και εδώ καταθέτουνε. Όπως καταθέτει λοιπόν ο Ζουμπαΐρ, έχει δει τα ντρόνς να κάνουν κύκλους πάνω από το κεφάλι τους με ένα χαρακτηριστικό ήχο ζουγκ, ζουγκ, ζουγκ. Τα βλέπαμε καθημερινά να περνούν πολλές φορές το 24ωρο. Πριν γίνει η έκρηξη, είχαμε ακούσει δύο κλικ και ξαφνικά η μέρα έγινε νύχτα και τυλιχτήκαμε από ανυπόφορη ζέστη. Η γιαγιά εξφεδονίστηκε 20 μέτρα μακριά. Είχε σκοτωθεί αμέσως. Ο Ζουμπαΐρ, η Ναμπίλα και τα δύο άλλα παιδιά τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Τις επόμενες μέρες τα δημοσιεύματα ανέφεραν για επίθεση των drones ότι είχαν σκοτώσει δηλαδή μαχητές αντάρτες κατά την επιδρομή τους. Ουδέποτε είχαν πάρει κάποια απάντηση είτε από την Αμερικανική είτε από την Πακιστανική κυβέρνηση γιατί η οικογένεια είχε γίνει στόχος. Από τότε που έφτασε στην Ουάσιγκτον την περασμένη εβδομάδα μέσω Λονδίνου είχαν αναφέρει την οδυνηρή περιπέτειά τους στο Al Jazeera και τη Διεθνή Αμνηστία καθώς και το BBC. Έτσι μόνο υποχρεώθηκαν οι Αμερικανικές αρχές μετά από πιέσεις και Αμερικανών βουλευτών να ακουστεί η τραγωδία τους σε Επιτροπή του Κογκρέσου. Με την άφηξή τους οι Ηνωμένες Πολιτείες δέχτηκαν τις επισκέψεις δεκάδων δημοσιογράφων, αλλά βέβαια ελάχιστα λεφτά αφιερώθηκαν στα δελτία ειδήσεων των μεγάλων μίντια του Συρμού για την ιστορία τους. Αντίθετα, ακούστηκαν οι απόψεις Αμερικανών επισήμων που υποστηρίζουν ότι τα θύματα στους αμάχους από τις δραστηριότητες των drones είναι ελάχιστες. Ο αριθμός των θυμάτων είναι πάρα πολύ μικρός, υποστηρίζουν. Είναι αυτό που λέγανε, θυμόσαστε, στον πόλεμο της Ιουγκοσλαβίας, οι παράπλευρες απώλειες. Εδώ παρακολουθήσαμε το φιλμ που έδειξαν γιατί πώς ήταν η ζωή και εδώ βλέπουμε σκηνές από τα θύματα των βομβαρδισμών στο Πακιστάν μόνο, που είναι κυρίως ανήλικα παιδιά που παίζουν στους αγρούς και δέχονται κατά κέφαλα, κατακεραυνώνονται από τους πυράβλους των Αμερικανικών αεροσκαφών ανευπιλότου. Τώρα θα ήθελα να δούμε, εδώ είναι η κατάθεση της οικογένειας στην Επιτροπή, θα ήθελα τώρα να δούμε πώς ακριβώς είναι αυτά τα αεροπλάνα. Θα παρακολουθήσουμε και το σχολιασμό και θα σας εξηγήσω μερικά πράγματα μετά. Μπορούμε να δούμε, Ανέστη, το φιλμ. We got a call in on the radio saying there was an ambush coming in and because of that intel we were able to get out of there. Good feeling to know that you're helping the guys on the ground, and that's really why I think all of us do it. The mission of the Reaper is both ISR, intelligence, surveillance, and reconnaissance, and also CAS, close air support. So, but if they're in trouble, we have weapons that can support suppressing the enemy forces. We really don't have to fly that high not to be seen. There's two stations. There's the pilot station and the sensor station. The pilot obviously is controlling the aircraft and the movement of the aircraft, whereas the sensor is controlling the sensor ball and actually moving that to look at different things, zoom in, zoom out. Our video feed is literally being watched by people all over the country and the world. There's people down on the ground really relying on you getting the best picture whatever they need you to look at. Tie all these different people into the scene and make decisions very promptly. We're able to have more troops here at home, but at the same time having as much. Όπως βλέπουμε λοιπόν, ο πιλότος του αεροσκάφους βρίσκεται σε μια αίθουσα σαν να παίζει στο κομπιούτερ κάποιο παιχνίδι.
Τα αεροσκάφη αυτά είναι οπλισμένα με αυτούς τους πυράβλους. Μπορούν να φέρουν 4 τηλεκατευθυνόμενους πυράβλους. Εδώ βλέπουμε τον τρόπο που τα φορτώνουμε τους πυράβλους αυτούς. Και εδώ είναι ένας από τους πιλότους και έτσι παρακολουθεί την πορεία του αεροσκάφους και έτσι ακριβώς οπλίζει από μακριά το στόχο. Αυτά είναι τα περίφημα drones MQ. It's MTS ball, which is located in the forward of the aircraft, which is the eye in the sky. Extremely powerful cameras of 18 to 20,000 feet and look down and read someone's driver's license number. The other capability that this has is its payload. It's able to carry Hellfires and GBUs. It has a three-blade prop, which is driven by a 900 horsepower turboprop motor. The wings have the capability of holding not only just weapons. Reaper is the future because we're keeping more people out of harm's way. Θα έπρεπε κανονικά να βάλουμε το επόμενο βιντεάκι μετά τη συζήτηση που είχαμε με τον Λάμπρο. Δεν πειράζει, θα το βάλουμε τώρα για να έχουμε ένα ωραίο τέλειωμα, έτσι ένα πιο ευχάριστο. Στον τρελό μας κόσμο θα τα πούμε πάλι μετά από ένα Σαββατοκύριακο που ελπίζω να είναι για όλους πάρα πολύ ευχάριστο. Γεια σας.